Okay. Γεια σε ευτύχησε εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Θέλω με αυτό το βιντεάκι απλά, μα πάρα πολύ απλά, να σε ευχηθώ καλή σαρακοστή, καλά κούλουμα, καλή καθαρά Δευτέρα. Ελπίζω να σας πετάξει ο έτος και να πετάξει η καρδιά σας ψηλά και πραγματικά να είστε ευτυχισμένοι και να έχετε καλή διάθεση και να καταλάβουμε ότι η ευτυχία κρύβεται μέσα μας. Η διάθεση είναι επιλογή μας. Εξαρτάται από πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς για να έχουμε καλύτερη διάθεση και θετική ενέργεια. Από την ευγνωμοσύνη, από την προσφορά, από την εξέλιξη, την προσωπική εξέλιξη. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν τίποτα. Μπορείς να τα κάνεις. Είναι τζάμπα. Φανταστικό. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Καλή δύναμη σε όλους. Και μία μικρή συμβουλή. Γιατί όχι, αυτή η σαρακοστή να νηστέψουμε. Και να νηστέψουμε όχι μόνο για λόγους υγείας. Και για λόγους ότι αποτοξινωνόμαστε, αλλά για λόγους, μάλλον, να νηστέψουμε, όχι για λόγους μόνο θρησκείας, ανεξάρτητα από ό,τι πιστεύουμε και θρησκευτικά κτλ. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με αυτό το θέμα. Αν κάποιος το κάνει για λόγους θρησκείας, πάρα πολύ δεκτό, αλλά να το κάνουμε για άλλους λόγους, για λόγους υγείας πρώτον, από ό,τι ξενωνόμαστε, καθαρίζουμε λίγο, φεύγουν μερικά πράγματα τα οποία δεν μας κάνουν πολύ καλό και όταν λέμε νηστεία εννοούμε να μην φάμε και πολύ ζάχαρη και πάρα πολλά πράγματα, έτσι ξέρετε, όλα αυτά πράγματα που δεν μας κάνουν πάρα πολύ καλό. Δεν λέμε να μην φάμε λίγο, αλλά ας κάνουμε αυτό που λένε νηστεία, που σημαίνει βασικά εγκράτεια και αυτό είναι το πιο σημαντικό, η ψυχολογική πλευρά της νηστείας, να μπορούμε να πούμε, κοίτα, θα περιμένω, δεν μπορώ να επιβληθώ στον εαυτό μου, είμαι δυνατός και μπορώ να, 40 μέρες, 2 εβδομάδες, 1 μήνα, δεν ξέρω, 40 μέρες είναι ωραίο τεστ, αλλά δεν θα φάω τίποτα ζωικό, για να δούμε, μπορούμε, άντε κάνα ψάρι εκεί 25 Μαρτίου και ως εκεί, τι λέτε, μπορούμε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι μπορούμε και να το κάνουμε, γιατί είναι καλή ψυχολογική άσκηση. Είναι καλό. Είναι καλό για την οικολογία, γιατί μια χορτοφαγική διατροφή βοηθάει πάρα πολύ το περιβάλλον. Δεύτερον, είναι καλό για την οικονομία μας, γιατί η νηστεία είναι οικονομική διατροφή, αν την κάνουμε έξυπνα και τρώμε πολλά αληθινά τρόφιμα, πολλά όσπρια, σιτηρά, εποχικά φρούτα και λαχανικά. Είναι ένας τρόπος να κάνουμε οικονομία, μαγειρική οικονομία είναι η νηστεία. Και επίσης είναι ένας τρόπος πραγματικά να πούμε ότι βάζω ένα στόχο και το πετυχαίνω. 40 μέρες, μια χαρά. Και θα πω τώρα το τελευταίο, το πιο σημαντικό λόγο για να κάνουμε νηστεία. Όταν νηστέψεις, το αρνί για παράδειγμα που θα φας το Πάσχα ή το κατσίκι θα είναι πιο νόστιμο. Είναι φανταστικό αυτό. Λέει, πιο νόστιμο θαρρείς το κάνει η αναμονή, το αρνί. Γιατί όταν καθυστερείς μια απόλαυση, αυτή η απόλαυση μεγενθύνεται και γίνεται καλύτερη. Αν κάθε μέρα τρως το αρνί, μετά θα έχεις καμιά χαρά στο αρνί. Και αυτό είναι κάτι που στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα πραγματικά κάποτε κάνουν τους ανθρώπους ευτυχισμένους, έγινε υπερκορεσμός. Και νιώσαμε ότι πρέπει να έχουμε πιο πολλά για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ενώ όχι. Στην τελική είναι λίγα αυτά τα πράγματα που χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν λέω να μην πολεμήσουμε για αυτά που είναι δικαίωμά μας να έχουμε, αλλά να θυμόμαστε ότι η ευτυχία είναι μέσα μας, η διάθεσή μας είναι επιλογή μας. Και υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να πρακτικά να βοηθήσουμε και το σώμα μας και τη διάθεσή μας. Και ένα από αυτά είναι η νηστεία. Ακίνητη νηστεία. Λοιπόν, πάμε. Νηστεία challenge. 40 μέρες. Για να σας δω. Φιλιά πολλά. Μπείτε στο nistisima.gr.